Πήρανε τα κύματα λοιπόν. Πολύ κύμα. Ότι επιστρέψαμε και είμαστε εδώ μαζί με την Ελένη και έχουμε την τύχη να έχουμε και τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Αντιγόνη Δρακουλάκη, τον Δημήτρη τον Τζέλιο και τη Σάνη Χατζιαργύρη. Παιδιά, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε. Είστε εδώ για να μας πείτε καταρχήν για τα κύματα. Τα κύματα είναι η παράσταση που ανεβάζεται στο Μισοδεψίο. Για πολύ λίγες μέρες μαζευτήκατε μέσα στο καλοκαίρι, δουλέψατε εκεί πέρα μια παρέα σκληρά. Και σε έναν πολύ εναλλακτικό χώρο όπως είναι το Μισοδεψίο, ανεβάσατε τα κύματα της Virginia Woolf μέχρι τις 20 Ιουλίου, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε μέχρι το Σάββατο, έτσι. Σάββατο. Δεν είναι πολύ μακριά. Έχουν μείνει 5 παραστάσεις. Ήσασταν και φίλοι πριν παίξετε μαζί. Γνωριζόμασταν κάποιοι, κάποιοι όχι, αλλά γνωριστήκαμε πολύ καλά. Δεν είχαμε και επιλογή να μην γνωριστούμε με αυτό το έργο. Γιατί μιλάτε για φιλία, για τη ζωή, πώς εξελίζεται, πώς αλλάζει από γενιά σε γενιά, τον έρωτα, τις σχέσεις. Αυτά τα βασικά, τα απλά πράγματα. Να τα πάρουμε τη σειρά, Σάνη. Καταρχήν, η Virginia Woolf, ο περισσότερος κόσμος ξέρει το έργο του Άλμπι, ποιος φοβάται τη Virginia Woolf και αγνοεί ότι η Virginia Woolf έχει ένα μεγάλο έργο. Ας πούμε και εδώ έχετε πάρει ένα μυθιστόρημα, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχετε πάρει τα κύματα. Έχουμε πάρει το πιο, θεωρείται και το πιο πειραματικό έργο της Virginia Woolf, τα κύματα. Βέβαια δεν θέλω να τρομάξει τον κόσμο αυτό, γιατί είναι ένα έργο, το πειραματικό που λέμε, απλά είναι κάτι πολύ ελεύθερο, ανσυμβίβαστο. Είναι ένα έργο πάρα πολύ αυθόρμητο. Σε κλίση σε κάθε του λέξη. Και διαχρονικό είναι... όμως. Γιατί βεβαίως μιλάει για αξίες μιλάει... που έχουμε σήμερα. Το βασικότερο που μιλάει είναι για τη φιλία. Και πολλοί έχουν χαρακτηρίσει αυτό το έργο έτσι λίγο πιο χαριτωμένα, τα φιλαράκια της Woolf. Και πραγματικά, όντως, αυτή είναι η ουσία. Παρακολουθεί τη ζωή 6 φίλων από την παιδική ηλικία μέχρι τα γεράματα. Τα γέλια, τις χαρές, τις λύπες, τους έρωτες. Που έχουν και την μοναχικότητά τους. Ωστόσο. Άρα λοιπόν ο καθένας από εσάς σε τι προτεραιότητα στη ζωή του μέχρι σήμερα έχει βάλει τη φιλία με τον έρωτα και σε ποια αξία του έχει δώσει του καθενός ξεχωριστά? Παίζανε σπουδαιότερο ρόλο στη ζωή σας οι φίλοι ή ο έρωτας ή κατά διαστήματα? Μιλάς για τους ρόλους μας ή εμάς? Μιλάμε για τη ζωή σας, σαν Αντιγόνη, σαν Δημήτρης. Σίγουρα όλα έχουν πολύ μεγάλο ρόλο και η φιλία και ο έρωτας. Και όλα είναι μπερδεμένα και αυτό λέει και το έργο μέσα, ότι όλα μπλέκονται. Μπλέκονται, αλληλοσυμπληρώνονται, δεν μπορείς να ορίσεις τη ζωή σου και αυτό λέει το έργο από ένα πράγμα, μόνο από τον έρωτα ή μόνο από τη φιλία. Είναι όλα μαζί. Ξέρεις, άλλο είναι το μέγεθος του έρωτα στα 15, άλλο είναι το μέγεθος του έρωτα στα 25, άλλο στα 35 και το ίδιο συμβαίνει και με τη φιλία. Αλλά καμιά φορά θεωρώ ότι ρίχνουμε μεγαλύτερο βάρος ένα από τα δύο. Καλό είναι να ισορροπούμε σε όλες τις στιγμές. Δεν είναι εύκολο αυτό βεβαίως, αλλά καλό είναι να το προσπαθούμε. Δημήτρη, για να νιώθουμε ολοκληρωμένοι. Με την ισορροπία αυτή, θα επιτυγχάνει ισορροπία φιλία, έρωτα και δουλειά. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Δεν τα έχω καταφέρει παλιότερα. Νομίζω τώρα είμαι σε ένα καλύτερο δρόμο. Το παλεύω πάντως. Το προσπαθώ. Κάνω τον κόπο μου. Τον κάνω. Οριμάζει. Εσείς όλοι ήσασταν φίλοι σε αυτή τη δουλειά? Όχι, εγώ δεν τους ήξερα ως τοπιούς, τους θαύμαζα, αλλά πρώτη φορά ήρθαμε τόσο κοντά. Με μεγάλη χαρά έχω έρθει πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που θαυμάζω πάρα πολύ, αλλά βιώνουμε και τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, έχουμε την ίδια αισθητική, οπότε έχουμε γίνει λίγο σαν αδελφάκια. Συμφωνούμε. Είμαστε λίγο σαν οικογένεια. Ναι, υπεύθυνοι για όλα αυτό. Ποια είναι η αισθητική σας δηλαδή? Αντιγόνη, ποια είναι η αισθητική σου? Η αισθητική μου γενικότερα. Λοιπόν, θα σας πω ότι υπεύθυνοι. Έχετε την ίδια αισθητική σε τι πράγμα? Στο θέατρο. Στο θέατρο. Άρα έχετε τον ίδιο κώδικα. Αυτό το πράγμα. Αναπτύχθηκε ένας πολύ ωραίος κώδικας. Πρέπει να πούμε ότι υπεύθυνοι για αυτό το έγκλημα, το ποιητικό έγκλημα μέσα στο καλοκαίρι, είναι η Αγγελίτα Τσόγκου, έτσι. Χαίρομαι. Που όλοι συνδέομαστε με την Αγγελίτα και αυτή μας έφερε κοντά. Που σκηνοθέτησε. Και τόλμησε ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο και την ίδια στιγμή. Βεβαίω. Ναι, η Μωρλή. Σας άλλαξε καθόλου τον τρόπο που βλέπετε εσείς αυτά τα πράγματα, τον έρωτα, τη φιλία? Μάθαμε πολλά πράγματα. Μια τόσο μεγάλη συγγραφέας δεν μπορεί να μη σου διδάξει πράγματα. Πόσο μάλλον εμείς. Καταρχάς, ο κόσμος που έρχεται στην παράσταση νιώθει μετά αυτό, μας λέει. Νιώθουμε πιο πλούσιοι, έχουν ανοίξει οι οριζοντές μας. Γι' αυτό το προτείνω και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το έργο. Να έρθουν να το δουν, έχουν μείνει 5 παραστάσεις. Πόσο μάλλον εμείς, σαν ηθοποιοί, που ήμασταν πάνω από το έργο κάθε μέρα. Και το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε εσάς, Άνοιγε, καθένας ξεχωριστά, να μας πείτε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορείς να
να μάθω από την Αντιγόνη που έχουμε δουλέψει και μαζί. Περιμένω. Αν πήρε κανένα πολύ μεγάλο μάθημα από αυτέ τι πρόοδε και από αυτό το έργο. Ναι, πήρα. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο μάθημα? Η αισθητική που με ρώτησε πριν και δεν σου απάντησα λοιπόν. Δεν είναι μεγάλη φιλοσοφία και δεν είναι μεγάλο ψάξιμο. Είναι τελικά αυτό που πάντα είχε μέσα σου. Αυτό που σε ξεκουνάει και σε πηγαίνει αυθόρμητα σε κάποια πράγματα και σε κάνει να κολλάς με κάποιους ανθρώπους, να συμφωνείς και να είσαι χαρούμενος σε καταστάσεις και στη ζωή. Αυτό είναι νομίζω η αισθητική για μένα. Αυτό είναι και το μάθημα που πήρες δηλαδή. Αυτό είναι και η Γουλφ και το μάθημα που πήρα και μ' αρέσει που σε αυτή τη δουλειά, χωρίς προσπάθεια, χωρίς να ενδιαφερθώ για τον ρόλο μου, και να αγχωθώ πολύ, ας πούμε, ως ηθοποιός, αλλά ασχολήθηκα περισσότερο για τους άλλους ρόλους. Αυτό ήταν το ύπουλο πλήγμα της Γουλφ, ας πούμε, στο μυαλό μας, ότι ρε ανόητε άνθρωπε, δεν είσαι εσύ, είσαι οι άλλοι. Είσαι οι παρέες σου, είναι οι στιγμές που μοιράζεσαι με τους ανθρώπους. Εκεί έρχεται και έρωτας που ρωτάς, ξαναρωτάς. Ο έρωτας έρχεται σε φάσεις που δεν το περιμένεις, δεν το προκαλείς, σε ξαφνιάζει. Έτσι είναι η ζωή. Εκεί που έρχεται ο έρωτας, έρχεται και κάτι που σε δυσαρεστεί, εκεί έρχεται και η χαρά. Εκεί παίρνεις και ένα μάθημα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Δημήτρη, εσύ το μεγαλύτερο μάθημα που πήρες ποιο ήταν? Το μεγαλύτερο μάθημα ήταν να καταφέρω να συμπλέψω με καινούργιους ανθρώπους και να τους αγαπήσω πραγματικά για να γίνουν φίλοι μου, για να κάνουμε τα φιλαράκια της Γουλφ. Το να κάτσω να διαπραγματευτώ με τη φιλία, τη μοναχικότητα, τον έρωτα, τα ψυχολογικά κύματα που έχουμε όλοι μέσα μας. Και σαν ηθοποιός να μπορώ να αποδώσω αυτόν τον πυκνό λόγο τόσο κατανοητά, έτσι ώστε να τον καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που έρχονται στο θέατρο να το βλέπουν. Μιλήσεις για μοναχικότητα. Πότε αισθάνεσαι? Η Γουλφ μίλησε πρώτη, όχι εγώ. Αναφέρθηκε στη μοναχικότητα. Εσύ τον έφερες εδώ. Πότε γίνεστε μοναχική, πότε αισθάνεσαι ότι χρειάζεσαι να πάρεις λίγο το χώρο σου και να απομακρυνθείς από τους φίλους σου ή από τις άλλες σχέσεις της ζωής σου? Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες στιγμές. Υπάρχουν στιγμές που ο άνθρωπος πρέπει λίγο να μείνει μόνος του, να σκεφτεί τα πράγματα, λίγο αυτογνωσία, λίγο εξερεύνηση. Τη βιώνουμε, φαντάζομαι, όλοι μας αυτή την ανάγκη, ανά καιρούς. Και είναι πολύ καλό να γίνεται. Έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στο έργο, που βρισκόμαστε όλοι σε ένα τραπέζι μετά από κάποια χρόνια. Εκεί. Και από σκηνοθετικής άποψης, ας πούμε, ματιά και συγγραφικής, σου λέει ότι υπάρχει μοναχικότητα ακόμα και όταν είσαι παρέα. Γιατί η σκέψη, το μυαλό, λειτουργεί συνέχεια. Ακόμα και όταν συζητάμε ένα πράγμα, την ίδια στιγμή έχεις μια ιδιαίτερη στιγμή μοναξιάς δική σου προσωπική που σκέφτεσαι κάτι άλλο. Έχει πιάσει τον εαυτό. Συγγνώμη, θέλω να πω κάτι. Αυτό το πολύ ωραίο που είπες, αυτό κάνει και πολύ ωραία η Virginia Woolf. Κατά τη διάρκεια του έργου βγαίνουν οι σκέψεις μας προς τα έξω και όχι ο λόγος. Και έτσι ο θεατής ξέρει τι σκέφτονται αυτοί οι χαρακτήρες. Αυτό που δεν βγάζουν προς τα έξω. Ναι, είναι μαγικό. Ακριβώς. Σαν να λένε δηλαδή τη γλώσσα της αλήθειας. Την πραγματική σκέψη. Ναι, είναι σαν να κάνει ένα γκρο πλάν, ας πούμε, μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην ψυχή σου. Εσύ, Αντιγονή, έχεις πιάσει τον εαυτό σου να είσαι με πολύ κόσμο, με παρέα μεγάλη, με ανθρώπους δικούς σου και να αισθάνεσαι ότι λίγο πιο μοναχικά, να είσαι στη σκέψη σου? Συνέχεια αυτό κάνω. Όλοι αυτό δεν κάνουμε. Συνήθεια, δηλαδή, μα όλοι αυτό κάνουμε. Μοιράζουμε ένα κομμάτι από αυτό που σκεφτόμαστε, από αυτό που νιώθουμε και ένα άλλο το κρατάμε για μας. Και σε κάποιους πολύ λίγους ανθρώπους δίνουμε ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι μας, αλλά πάλι πιστεύω ότι υπάρχει μια φωνούλα μέσα μας που είναι μόνο δική μας. Μα και αυτό σου λέει μέσα στο έργο, ότι δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεστε, μόνο αυτό που μοιράζεσαι, είναι και κάτι άλλο που σου συμβαίνει στην ψυχή σου. Και έτσι ο θεατής δεν νιώθει και μόνος του. Βλέπει σκέψεις που βιώνει ο ίδιος και δεν νιώθει μόνος του. Λέει, α, δεν είμαι μόνο εγώ τρελός. Και αυτοί σκέπτονται έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο. Τι 6 συνένας, πόσοι είστε? Είμαστε 6, 7. 7 είμαστε. 7 είμαστε, ναι. Είστε 7. Το ξεχωρίζουμε γιατί πείτε είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Πείτε μας και εσείς, για να μην τους λέμε εμείς. Πείτε μας τους υπόλοιπους, γιατί... Λοιπόν, είμαι η Σάνη Χατζιαργύρη, Αντιγόνη Δρακουλάκη, ο Φλάβιος Νεάρκου, που δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή, η Κίτη Παϊτατζόγλου, ο Μπάμπης ο Γούσιας και ο Έβδομος, που είναι η Ερμήρα Γκόρου, που είναι μια χορεύτρια, είναι το σύμβολο, είναι ο Έβδομος φίλος της παράστασης, που είναι το ιδανικό. Το wannabe, όλων μας. Α, είναι το wannabe. Το ιδεατό. Ναι, το ιδεατό. Ο καθένας όπως μπορεί, καταλαβαίνεις. Λόγω μεγάλης μεγαλοψυχίας, αθωότητας, είναι αυτό που θα θέλαμε όλοι να μπορούμε να είμαστε και αυτό που πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να είμαστε. Οι χαρακτήρες του έργου αυτού που παίζετε τώρα ποθούν, θαυμάζουν και ζηλεύουν. Έχουν πάθη ανθρώπινα. Εσείς
σαν άνθρωποι βρίσκετε κοινά χαρακτηριστικά με αυτούς τους χαρακτήρες? Τα νιώθετε αυτά τα συναισθήματα σε μεγάλο βαθμό? Και τι είναι αυτό που θαυμάζετε, τι είναι αυτό που ζηλεύετε και τι είναι αυτό που ποθείτε? Να απαντήσω εγώ. Όπως όλος ο κόσμος. Έχω τα πάθη μου, έχω και τις μπαρεμάρες μου, έχω και αυτό. Δεν μπορώ να βγάλω κάτι συγκεκριμένο τώρα, εκτός αν θες να με ρωτήσεις κάτι συγκεκριμένα. Ενώ τι ποθείς εσύ σαν Σάνι, τι είναι αυτό που σε κάνει και το λες αυτό το θέλω? Τι είναι αυτό που μπορεί να ζηλέψεις? Να καλυτερεύω ως άνθρωπος, στη δουλειά μου, με τον σύντροφό μου, με τους φίλους μου, να βλέπω την κάθε μέρα ως μια καινούργια περιπέτεια, να μην κάνω τα ίδια και τα ίδια και να βολεύομαι σε καταστάσεις. Τέτοια πράγματα με ξυπνούν και με κάνουν το πρωί να θέλω να σηκωθώ από το κρεβάτι και να ορμήσω στον κόσμο. Έχεις πέσει στην παγίδα ποτέ να βολευτεί σε μια κατάσταση? Όλοι έχουμε πέσει, αλλά δόξα τω Θεώ είμαι αρκετά μάχημη και προσπαθώ να ξεφύγω από αυτό. Να μην το ξανακάνουμε κιόλας, νομίζω. Έτσι γίνεται. Στη ζωή. Δημήτρη. Ορίστε. Ναι, το βόλεμα είναι καμιά φορά μας συμβαίνει χωρίς να το καταλάβουμε, έτσι. Φυσικά. Δηλαδή δεν το παίρνεις χαμπάρι. Φυσικά, το βόλεμα, φυσικά. Απλά κάποια στιγμή κάτι γίνεται και ξυπνά και το βλέπεις. Στη δουλειά σου εσύ έχεις αισθανθεί ότι βολεύτηκε σε μια κατάσταση? Ναι. Έχω αισθανθεί ότι βολεύτηκα σε μια κατάσταση. Και τι σε ταρακούνησε να φύγεις? Δεν έφυγα. Προσπάθησα να βρω λόγους για να είμαι το ίδιο. Να έχω την ίδια ζέση που θα είχαν. Δεν ήμουν βολεμένος. Κατάλαβα τι λες. Προσπαθώ να βρω τρόπους να αγαπήσω την ασφάλεια χωρίς να. Ναι. Okay. Έχουμε βολευτεί όλοι στη δουλειά, στη ζωή. Δεν είναι δηλαδή. Ρωτάς για τη δουλειά, παντού έχουμε βολευτεί. Ενδεχομένως. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει βολευτεί κάπου. Ακόμα και σε μια θέση στο λεωφορείο βολεύεσαι. Θα ήθελες μια άλλη θέση. Αλλά πάλι βολεύεσαι. Δεν υπάρχει. Για λίγο τουλάχιστον. Εσύ, Δημονή, ξέρεις ποιο είναι το συγκινητικό σε αυτή την παράσταση και τι μας έχει συγκλονίσει και την αγαπάμε όλοι πάρα πολύ και γι' αυτό και έχουμε δεθεί? Γιατί έχεις δει τον εαυτό σου μέσα σε αυτές τις φράσεις. Έχει λοιπόν ένα φοβερό μονόλογο ο Μπάμπης Ογούσιας κάποια στιγμή, όπου σε μια ηλικία πιο όρημη λέει ότι εντάξει, έλεγα τα υπάρχοντά μου, το σπίτι μου, το σκυλί μου, άνοιγα το κλειδί μου και μετά λέω δεν θέλω πια υπάρχοντα. Αυτά τα υπάρχοντα που νομίζουμε ότι έχουμε κατακτήσει ή που επιθυμούμε ή που θέλουν οι άλλοι γύρω μας να πιστούν ότι κάτι έχουμε καταφέρει, ουσιαστικά δεν είναι. Τα υπάρχοντα είναι μέσα στο μυαλό μας, είναι η μνήμη μας. Και η απώλεια είναι στο μυαλό μας. Βέβαια. Αλλού το point δηλαδή. Είναι ότι αυτό, το ότι μέσα στο μυαλό μας και η μνήμη, αυτή η κοινή μνήμη που μας ενώνει, αυτή είναι που καθορίζει τη φιλία, τον έρωτα, τη ζωή και την αξία του κάθε ανθρώπου, νομίζω. Η κοινή μνήμη. Ναι. Τα πράγματα δηλαδή που μας έχουμε μοιραστεί. Που έχουμε μοιραστεί. Αυτό που λέει ο Μπέρναρντ είναι ότι όταν κοιτάω πίσω, λέει δεν ξέρω ποιος είμαι. Είμαι ο Μπέρναρντ, η Σούζαν, η Ρόντα, οι φίλοι. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Γιατί μπλέκονται τόσο πολλοί άνθρωποι μεταξύ τους, που πραγματικά όταν κοιτάξεις πίσω, καταρχάς δεν μπορείς να δεις εσένα γιατί δεν σε βλέπεις. Κατάλαβες. Βλέπεις φάτσες ανθρώπων που σε αγαπήσαν ή που σε πληγώσανε. Άρα αυτό. Τώρα που το παίζετε αυτό το έργο, έχετε αναθεωρήσει κάποιες από τις φιλίες σας, δηλαδή τους φίλους σας? Φαντάζομαι τους έχετε. Όλοι τους έχουμε για κάποιο λόγο ζωή μας που ξέρουμε από αυτά που παίρνουμε και νιώθουμε με αυτούς. Έχετε μπει στη διαδικασία να σκεφτείτε τι μου δίνει αυτός ο άνθρωπος, ένας φίλος μου που έχω από τα παιδικά μου χρόνια ή ένας πιο πρόσφατος? Ξέρεις τι έχω πάθει εγώ με αυτό? Έχω δει ότι όλοι οι φίλοι μου, τέλος πάντων οι άνθρωποι που έχουν περάσει από τη ζωή μου, είναι μέσα μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, ένα κομμάτι μου είναι αυτό το φίλο μου, ένα άλλο είναι αυτό το φίλο μου. Και συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους αυτό. Ασυνείδητα στην αρχή, αλλά αν συνειδητά δεις τι έχεις κερδίσει από την κάθε σχέση που φτιάχνεις στη ζωή σου, υπάρχει μέσα σου με έναν τρόπο και το κουβαλάς. Ναι, γιατί αυτό που είσαι. Η απώλεια υπάρχει, έτσι. Βέβαια. Δεν είναι μόνο στο μυαλό μας. Δηλαδή, όταν χάνουμε ένα φίλο, χάνουμε ένα κομμάτι μας. Εννοείται. Ναι. Έτσι. Και εμείς χάνουμε ένα φίλο. Και πληγωνόμαστε γι' αυτό και. Και εμείς χάνουμε ένα φίλο. Χάνουμε τον Πάρσιφαλ. Χάνουμε τον Πάρσιφαλ. Και φαίνεται πως ο θάνατος καθορίζει τη ζωή των υπολείπων. Στη ζωή έχετε έρθει αντιμέτωποι με αυτή την απώλεια, Αντίγονη? Συχνά. Από μικρή έως μεγάλη απώλεια. Από μακρινή ως πολύ κοντινή, σε επηρεάζει. Σε επηρεάζει. Πώς αντιδράς? Αναλόγως. Άλλες φορές έτσι, ναι. Άλλες φορές αλλιώς. Και αναλόγως και σε τι κατάσταση είμαι εγώ. Δεν είναι εύκολο. Και ειδικά όταν είσαι λίγο ευαίσθητος, που νομίζω ότι σαν καλλιτέχνες είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί στα πράγματα που μας συμβαίνουν. Σε επηρεάζουν. Αλλά την ίδια στιγμή είναι και μάθημα. Γιατί κάτι μετά σου δίνει. Μετά όταν τελειώσει. Ναι, κάτι σου δίνει για να προχωρήσει παρακάτω. Και σταματάμε. Συνειδητοποιώντας αυτό, σταματάμε και να μεγαλοποιούμε την απώλεια, έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή, γιατί καμιά φορά δραματοποιούμε την απώλεια. Δηλαδή, δεν ξέρω να σας πω. Και βλέπεις και τα σημαντικά. Εγώ το είχα πάρα πολύ αυτό.
Αυτό, αυτό ακριβώς. Μα όταν βιώνεις μια απώλεια κατά τη διάρκεια, το μόνο που ψάχνεις είναι να βρεις την ψυχραιμία σου. Γιατί αν δεν τη βρεις την ψυχραιμία και η απώλεια συνεχίσει να υφίσταται στη ζωή σου, παθαίνεις ζημιά. Πάντως το ωραίο σε αυτό το θεατρικό είναι πως σε μια τέτοια εποχή που το χρειαζόμαστε, συγκεντρωνόμαστε στις ανθρώπινες σχέσεις, κάτι που πιστεύω είναι το μόνο που μπορεί να μας ενδυναμώσει, ναι, και σε μια τόσο δύσκολη στιγμή. Και τους θεατές και τους καλλιτέχνες που ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Βλέπεις ότι και τώρα μιλάμε για τις σχέσεις και ότι η ανθρώπινη σχέση είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Μέσα από όλες αυτές τις τα κύματα που περνάνε οι σχέσεις. Ενώ όχι τα iPhone, B-phone. Κατάλαβες να σου πω, γιατί ζούμε σε μια αυτό, ότι εδώ είναι όλα μεταξύ μας και μπορούμε μεταξύ μας να κάνουμε τα πάντα. Ξέρεις, και αυτό μας διδάσκει και αυτή η μεγάλη συγγραφή. Είναι πολύ συγκινητικό που έρχονται θεατές, έτσι νέα παιδιά, φοιτητές, ας πούμε, της φιλοσοφικής, και μου έλεγε προχθές μια κοπέλα ότι ένιωθα ότι μιλάγατε και ένιωθα ότι έπρεπε να συμπληρώσω κάτι. Είχε κάτι να βγει. Ναι, ναι, ότι ξέρεις, έτσι, και έτσι είναι η ζωή. Γιατί όταν μοιράζεσαι πράγματα, λέει κάτι ο ένας ή δίνει ένα συνέστημα κάτι και μετά κι εσύ με τη σειρά σου, ας πούμε, κάνεις κάτι άλλο και συμπληρώνεται. Αυτό είναι η ζωή. Μήπως όμως όλα αυτά είναι κάτι που τα αποδεχόμαστε, είμαστε πολύ καλοί στα λόγια να λέμε ότι ισχύουν αυτά τα πράγματα, αλλά στις πράξεις μετά λίγο το χάνουμε. Γι' αυτό και εμείς τώρα στις πράξεις αναβάζουμε ένα τέτοιο έργο, και όχι άλλο έργο, ναι, για να μπορέσουμε να ξαναθυμηθούμε. Και καλό είναι να βλέπει ο κόσμος τέτοια πράγματα. Πιο πολύ όχι γιατί πρέπει, δεν υπάρχει πρέπει, αυτά είναι βλακίες. Γιατί θα ανοίξει τους ορίζοντές του. Μας αφορά. Ρωτάω, πιστεύεις ότι φεύγοντας ένας θεατής από αυτήν την ταινία θα πάρει, από αυτό το έργο, συγγνώμη, θα πάρει τα μηνύματα που θέλετε να του δώσετε. Τα εφαρμόζουμε τελικά. Αυτό, βεβαίως, αυτό όταν αυτά βλέπεις, αυτά βιώνεις, ασχολείσαι με ωραία πράγματα, σίγουρα αυτά περνάνε μέσα σου. Όπως περνάνε μέσα σου όταν ασχολείσαι με πράγματα που δεν έχουν σημασία και είναι επιφανειακά. Το έχεις ακούσει, έγινε το πρώτο βήμα. Μετά βλέπω, έγινε κάτι. Κάτι έγινε. Μα σε αυτή τη ζωή συνεχώς προσπαθείς, αλλάζεις, ψάχνεσαι, ξανακοιτάζεις τον εαυτό στον καθρέφτη και λες τώρα τι είμαι, πώς έγινα, τι θέλω να αλλάξω, τι δεν πάει καλά. Έτσι είναι η ζωή. Mm. Αυτό σου λέει και το έργο. Αυτό σου λένε και τα κύματα της Virginia Woolf. Mm. Ότι όπως έρχονται τα κύματα και συνεχίζουν, φεύγουν, φουντώνουν, σέρνονται πίσω στη θάλασσα, στα ανοιχτά, έτσι είναι και η ζωή μας. Μη μένει στάσιμος δηλαδή. Πήγαινε με τη ζωή, με τη ροή της. Τα πράγματα αλλάζουν. Αρκεί να είσαι κι εσύ σε μία εγρήγορση ή να μπορείς να βλέπεις. Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Έτσι, ναι, όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Σήμερα στην Ελλάδα εννοώ. Ναι. Ο κόσμος, το κύμα, η διάθεση του κόσμου, έτσι είναι πολύ αρνητική. Έτσι, ναι. Να πάμε με αυτό. Τι γίνεται εκεί, δηλαδή, εκεί τι αλλαγή, τι κλικ πρέπει να κάνει ο άλλος μέσα του για να το γυρίσει το κύμα. Γιατί το κύμα δεν είναι μόνο οι φίλοι μας, είναι όλος ο περίγυρός μας, ο περίγυρός μας στη δουλειά μας, ο περίγυρός μας παντού. Έτσι. Ακόμα και οι φίλοι μας όμως μπορεί να κατηφίσει αυτή την εποχή. Ναι. Έτσι, να μπει σε αυτό. Τι γίνεται εκεί, πώς το γυρνάς εκεί. Συνειδητή αλλαγή, επειδή έχει δυσκολέψει πάρα πολύ όλη η κατάσταση και αυτόματα είμαστε όλοι μέσα σε αυτό. Βλέπεις, άμα δεις τον εαυτό σου λίγο πώς έχεις γίνει από πέρυσι μέχρι φέτος, που έχεις οικονομικά προβλήματα, που δεν έχεις δουλειά, που είναι θυμωμένοι άνθρωποι και βλέπεις πώς λειτουργείς εσύ μέσα σε αυτό, αυτόματα βλέπεις την αλλαγή σου, γίνεται μια αλλαγή. Σ' αρέσει πώς λειτουργείς έτσι και το αφήνεις, δεν σ' αρέσει, το αλλάζεις. Άρα το πράγμα το αφήνεις να πάει και προς τα εκεί και σιγά σιγά πάλι να ξυπνήσεις και να... Ναι, ναι, αλλά δες το, κοίτα το. Ναι, σε καλεί να γυρίσεις στο ανθρώπινο στοιχείο. Μεταξύ μας μόνο μπορούμε να βρούμε δύναμη και έχουμε πολύ δύναμη μεταξύ μας. Να γυρίσουμε λίγο στο ανθρώπινο στοιχείο, είναι πολύ σημαντικό. Και όχι σε όλα τα χιλιάδες πράγματα που μας περιβάλλουν, μας μπερδεύουν και μας κάνουν να αισθανόμαστε ημιτελείς. Πολύ ωραίο το μήνυμα. Άρα λοιπόν μπορούμε να... Χρειάζεται αντίσταση λίγο. Να αφουγκραστούμε και τον πόνο και το δυσάρεστο, να το πάρουμε, το συζητήσουμε και από εκεί μακάρι να γεννηθεί κάτι καλύτερο. Θα αντισταθούμε. Εμείς να σας ευχηθούμε να ασκήσετε. Συγγνώμη, να πω λιγάκι και τους συντελεστές, γιατί το είχα βγάλει το χαρτί, μην νομίζω ότι κάνετε. Μετάφραση του έργου έχει κάνει ο Άρης Ομπερλής, σκηνοθεσία Γελίτα Τσούγκου, χορογραφία και κίνηση Ερμήρα Γκόρο, οικαστική επιμέλεια Ιραλού Παναγιώτου, Αλίκη Παναγιωτοπούλου και φωτισμούς η Κατερίνα Μαραγκουδάκη. Και συμμετέχει η Φιλαρμονική του Χαλανδρίου. Όλοι αυτοί είναι τόσο ταλαντούχοι άνθρωποι και ήθελα να τους πω, γιατί χωρίς αυτούς αυτή η μαγεία που υπάρχει στην παράσταση δεν θα ολοκληρωνόταν. Είναι μια ευτυχή συνύπαρξη πολλών ταλαντούχων ανθρώπων. Και εσείς είστε ταλαντούχοι άνθρωποι, το ξέρουμε, αλήθεια το ξέρουμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφορετικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με λίγο joy.